καλή η ηθικολογία σου, αλλά δεν μπορείς να πας το 1992 με το σταυρό στο χέρι. Μα εδώ πρόκειται για τις παιδικές τροφές εταιρείας μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και εσείς καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία μας έχει ζημιά, ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, ότι πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα για να επιβιώσει. Και πρέπει να πεθάνουμε τα παιδάκια για να επιβιώσουμε? Όχι, όχι, υπερβολές. Δεν είπαμε ότι πρέπει να πεθάνουμε τα παιδάκια. Απλώς αλλάξαμε λίγο τη σύνθεση των παιδικών τροφών για να συμπιέσουμε το κόστος. Όχι. Όσο είμαι πρόεδρος σε αυτή την εταιρεία, οι τροφές αυτές δεν θα κυκλοφορήσουν. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε. Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή στις μετοχές. Νομίζω ότι δεν είστε πια πρόεδρος, τι λένε οι κύριοι σύμβουλοι? Σίγουρα. Νομίζω ότι το θέμα θα ξεκαθαριστεί στη γενική συνέλευση των μετόχων. Κατάλαβα. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Και εδώ πέσουμε κωμωδία. Ωραία. Δεν έχω καμιά δουλειά πια εδώ. Χαίρετε, κύριε. Σκεφτείτε τις ευθύνες σας. Συγχαρητήρια, κύριε πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Επιτέλους, απαλλαγήκαμε από τον ηθικολόγο. Μα έπρεπε να φροντίσω για το συμφέρον όλων μας. Τώρα με σένα, πρόεδρο, τα κέρδη θα πολλαπλασιάστουν. Μα δεν το είδατε. Δεν μας άφηνε να αυξήσουμε ούτε τα κέρδη. Δηλαδή, έτσι και άκουγε και για τα διπλά βιβλία. Ου, ποιος τον άκουγε? Μα δεν του παρουσιάζαμε ζημίες, πώς θα μπορούσαμε να του πάρουμε τις μετοχές να ξεφορτωθούμε αυτόν τον κύριο? Άσε που οι εργάτες θα μας ζητούσαν και το πριν που τους έχουμε υποσχεθεί. Κύριε, νομίζω ότι πρέπει να... Πώς πάει ο κύριος Χριστόφορος? Πώς να πηγαίνει. Εγκεφαλικό είναι αυτό. Συγγνώμη που το λέω, αλλά μήπως θα έπρεπε να έμενε λίγο παραπάνω στο νοσοκομείο? Επέμενε να γυρίσει σπίτι. Δεν ήθελε να τον δει εκεί η Μαριάννα. Α, ναι. Έρχεται η κορούλα σας, κυρία Λουίζα μου. Πότε? Όπου να είναι. Ο αεροβωνιαστικός έχει πάει στο αεροδρόμιο για να τη φέρει. Μην ανησυχείς, ο πατέρας σου ξεπέρασε τον κίνδυνο. Μακάρι, Άλκη, τον καημένο τον πατέρα. Αν ήταν δυνατό το σοκ. Γιατί, λίγο το έχεις. Ξέστηνε ξαφνικά να σε πετάνε από την εταιρεία που έχεις εσύ δημιουργήσει. Άσε με, γιατί κοντεύω να σκάσουμε αυτό. Ξέχνα το και καλά θα κάνεις να βγούμε το βράδυ να διασκεδάσεις λίγο. Καλά, θα δούμε μέχρι το βράδυ. Θα έρθει και η Μαριάννα μας. Εντάξει. Η βαλίτσα. Γιατί δεν θα έρθεις μέσα? Έχω κάτι ραντεβού με πελάτες και έχω ήδη αργήσει. Θα τα πούμε το βράδυ. Άλκη μου, για το βράδυ δεν ξέρω ακόμα. Έλα τώρα, τόσο καιρό έχουμε να ειδωθούμε. Τώρα, Άλκη μου, την περασμένη εβδομάδα μαζί δεν είμαστε στο Παρίσι. Άσε να δω λιγάκι τον πατέρα μου. Καλά. Εντάξει. Καλώς όρισες, κορίτσι μου. Καλώς σε βρήκα. Η μαμά, ο παπάς που είναι? Από εκεί. Μανούλα! Μαριάννα μου. Μανούλα. Τι κάνεις, πατέρα μου? Πώς είσαι? Μη στεναχωριέσαι εσύ. Ο Θεμιστοκλής, ο παλιάνθρωπος, τα κάνε όλα. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Σας το έλεγα, δεν σας το έλεγα. Κατάλαβες τι έκανε στον πατέρα σου? Δεν ξέρω, αλλά από όσο μου είπε ο Άλκης, παρουσίασε ζημιά η επιχείρηση. Και οι μέτοχοι πουλούσαν ως όσο τις μετοχές τους. Έτσι δεν είναι? Και ο Θεμιστοκλής έβαλε άλλους να τις αγοράσουν για λογαριασμό του, ώσπου εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία και πέταξε τον πατέρα σου έξω. Έτσι, η εταιρεία με τις παιδικές τροφές πάει στα χέρια του αδίστακτου Θεμιστοκλή. Αδίστακτος και ανέστητος. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει το κακό που έκανε στον πατέρα σου.
Σήμερα μάλιστα είχε το θράσος να μας καλέσει στο σπίτι του που έχει, λέει, χαρτοπεκτική βαγγέρα. Έλα, μη μου πεις. Καλά, και εσύ τι του απάντησες? Ότι εξαιτίας του ο πατέρας σου έπαθε το εγκεφαλικό. Έκανε σαν να μην το ήξερε. Κατάλαβες, ο παλιάνθρωπος. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα. Μάλιστα, γιατρέ μου. Ευχαριστώ. Καλιά, παιδί μου. Καλιά, παιδί, τι έπαθες? Γιατί κλαις? Τι να σου πω, κορίτσι μου. Έχετε εσείς τα βάσανά σας με τον πατέρα σου. Έχω και εγώ τα δικά μου. Τι έπαθες, θες να μου πεις? Μαριάννα, φοβάμαι. Τι? Φοβάμαι για το παιδί μου. Τι έχει πάθει το παιδί? Μακάρι να ξέρω. Κάνε με του συνέχεια. Λιώνει. Λιώνει και πάει. Φώναξες γιατρό? Φώναξα. Δεν ξέρει τι έχει. Πρέπει να τον πάμε σε κλινική να του κάνουν εξετάσεις. Ωραία, και τι περιμένεις? Γιατί δεν τον πας? Γιατί? Γιατί ο προκομμένος ο άντρας μου δεν έβαζε τα ένσημα. Και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να πληρώσουμε. Και πού λεφτά? Αχ, η φουκαριάρα Καλλιόπη. Τουλάχιστον προσέχει τη διατροφή του. Αν την προσέχω, λέει, περίμενε να δεις τι του δίνω να φάει. Κοίτα. Έλα, κοίτα. Τις καλύτερες παιδικές τροφές του δίνουμε. Αλλά δεν βαριέσαι. Τώρα της κυκλοφόρησε ο Θεμιστοκλής. Λες. 31. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Τι, Πέτρο, Πέτρο, πολύ ξανήγεσαι. Άσε με ρε πατέρα, με την κρίνια σου μου φέρνει γκίνια να πούμε ή παίζουμε δεν παίζουμε εδώ πέρα. Καλά λέει το παιδί. Καλή είσαι και του λόγου σου. Έμπρε ρε μάνα. Λοιπόν, παιδιά, την άλλη εβδομάδα να το οργανώσουμε στο δικό μου σπίτι. Κρίμα. Ή μπορεί να είμαι στο Παρίσι ή στις Μπαχάμες, αν δεν είμαι στο Κλί. Πάλι ταξίδια θα έχουμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Ουρανία. Έλα, καημένε, σπουδαίο πράγμα σου ζήτησα. Ναι. Καλησπέρα, Άλκη, παιδί μου. Η Μαριάννα. Πήγε στο δωμάτιό της από νωρίς. Είπε ότι νίσταζε. Μην την ενοχλήσετε τότε. Θα είναι κουρασμένη από το ταξίδι. Ο πατέρας πώς πάει? Τα ίδια, παιδί μου, τα ίδια. Πείτε στη Μαριάννα ότι τηλεφώνησα και ότι θα περάσω αύριο. Εντάξει, Άλκη μου, εντάξει. Καληνύχτα. Μπαμπα, τι βλέπω. Όλος ο καλός ο κόσμος, ε. Λοιπόν, τα λεφτά σας στο τραπέζι. Ποια είναι αυτή? Όλοι και γρήγορα. Δηλαδή, δηλαδή εδώ πρόκειται περί ληστείας. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Όλοι. Αφήστε τα λεφτά σας και τα πίσω στο τραπέζι. Τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα πίσω σας. Γρήγορα. Γυρίστε όλοι μπροστά. Όλοι! Γρήγορα! Και εσείς, κύριε, και εσείς! Την κουνηθεί κανείς. Γεια σας. Την αστυνομία! Καλέστε την αστυνομία! Τώρα θα έχει γίνει καπνός σας. Ποιος, η αστυνομία? Πιάστε. Απορώ πως έβγαλα εσένα, πατέρα. Απορώ πως έβγαλα. Ποπά, κάτι έγραψε εδώ. Τι είναι? Μη μου, μου. Τρομοκρατική οργάνωση της. Μη, δηλαδή, μαρξιστές. Ας να δω. Λοιπόν, αυτό εδώ μπορεί να σημαίνει μαφία, ε. Μαφία. Χριστέ μου. Μη φοβάσαι. Δεν ήρθα να σου κάνω κακό. Α, μη μας πειράξεις. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Δεν έχουμε χρήματα. Εγώ ήρθα να σου δώσω. Δεν ήρθα να σου πάρω. Μα γιατί? Γιατί? Ποια είσαι? Δεν έχει σημασία ποια είμαι. Πάρε αυτά τα χρήματα. Ξέρω ότι τα έχεις ανάγκη και μην πεις κανένα τίποτα. Το υπόσχεσαι? Ναι.
καλά το παιδάκι μου. Όμως είναι αλήθεια. Ή ονειρεύομαι. Θα ξανάρθω. Θα ξανάρθει. Μαμάκι μου. Παιδάκι μου. Θα γίνεις καλά. Θα γίνεις καλά. Μαριάννα. Μαριάννα. Ξύπνα, Μαριάννα. Τι ώρα είναι? Καλά, δεν χόρτασες ακόμα τον ύπνο? Στο Παρίσι τι έκανες, δεν κοιμόσουνα καθόλου? Δεν θα φταίει που άλλαξα περιβάλλον, μάλλον. Εντάξει, σήκω λοιπόν, γιατί ήρθε ο Άλκης. Άντε, σήκω. Σήκω. Εντάξει, εντάξει. Σιγά, σιγά. Σηκώθηκε. Μήπως δεν έπρεπε να την ξυπνήσουμε? Σώπα καλέ, από χτες στις 9 κοιμάται. Μπράβο, πάει για ρεκόρ, ε. Είπατε τα νέα στον κύριο Χριστόφορο? Για τη ληστεία στο σπίτι του Θεμιστοκλή, του τόπα. Και τι είπε? Α, τι να πει, τον ξέρεις τον πεθερό σου, παιδάκι μου. Τον ελυπήθηκε. Ξεχνά το κακό που του έκανε. Καλημέρα, Άλκη. Καλά ξυπνητούρια. Τι διαβάζεις με τόσο ενδιαφέρον? Καμιά πολιτική κρίση? Α, δεν στα είπα. Ληστεία χτες το βράδυ στο σπίτι του Θεμιστοκλή. Ώστε έτσι, ε. Πότε έγινε αυτό? Την ώρα που παίζανε χαρτιά τους ληστέψανε. Νεμομαζέματα, διαβολοσκορπίσματα. Μια χαριτωμένη λησταρχίνα. Και εσύ που το ξέρεις αυτό? Για δες. Σκίτσο που φιλοτέχνησε η αστυνομία από τις περιγραφές των θυμάτων. Έχει στείλει, έτσι. Πάλι καλά που δεν βάλαν και φωτογραφία της. Καλά, πρώτη φορά έγινε τέτοια κομψή ληστεία στην Αθήνα. Διάβασε, διάβασε να δεις. Άσε με καημένα. Ακόμα δεν άνοιξε το μάτι μου. Κάτσε να πιω κανένα καφεδάκι. Θα στο φτιάξω εγώ, παιδί μου. Καλώς την κυρία Λουίζα μου. Κυρία Λουίζα μου. Τι έγινε? Τι να σας πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό που έγινε. Χθες έλεγα τα βασανά μου στην κορούλα σας, ξέρετε, για το παιδάκι μου. Αλλά τελικά δεν αφήνει ο Θεός κανένα να χαθεί. Δεν μπορείτε να πιστέψετε τι έγινε. Τι έγινε, για πες μου. Θα το πω να τα ακούσουν και οι άλλοι. Παιδιά, ξαφνικά χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μέσα μια κοπέλα έτσι, λίγο μασκαρεμένη. Να η ζωγραφιά της. Σας ορκίζομαι, πήρα μια τρομάρα. Απίστευτο. Ήρθε σε σέναν η λησταρχίνα. Όπως σας τα λέω. Και αφήνει πάνω στο τραπέζι λεφτά να πάω το παιδί στην κλινική. Λεφτά! Πολλά λεφτά! Αυτό είναι καταπληκτικό, ε. Νέα διάσταση στη ληστεία. Το είπες στις εφημερίδες. Πού να ξέρω εγώ. Έπρεπε να το πω. Τρελάθηκες. Θα σου ζητάνε πίσω τα λεφτά. Έχει δίκιο. Μπορεί να σε πάνε μέσα για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Παναγίτσα μου, μη με τρομάζετε. Γι' αυτό δεν πρέπει να πεις πουθενά τίποτα. Πού να το φανταστώ. Και τώρα που το είπα στη γειτονιά. Μη φοβάσαι. Αν μπλέξεις θα σε φροντίσει ο Άλκης. Είναι δικηγόρος. Ω Χριστέ μου, έκανα βλακεία. Έκανα βλακεία. Και το παιδί μου πρέπει να γίνει καλά. Απίστευτο. Παράξενη αυτή η λησταρχίνα. Ωμα Χρυσή μου, δεν διάβασες τις εφημερίδες? Όλες για μας γράφουνε. Άμα δεν είναι να έχεις λεφτά σήμερα, όποιος έχει λεφτά τρέμει. Άμα τι να σου πω, δεν μας φτάνανε οι ξένοι και οι ντόπιοι ληστές, έχουμε και λησταρχίνες τώρα. Ναι, αυτή άσχετη. Άμα τι να σου πω, ήτανε μια χάλια, χοντρή. Μα τι τρώνε βρε παιδί μου, τι τρώνε? Τάπα, τάπα όλο στο Θεμιστοκλή. Τι? Η αστυνομία. Ελπίζω να τη συλλάβει. Βαθύ που είναι το κόμμα.
κορμί σου όπως της θάλασσας τα βάθη. Μα υπάρχει λόγος να φύγεις ξανά στο Παρίσι? Άλκη μου, δεν ξέρω ακόμα. Όλα θα εξαρτηθούν από την υγεία του πατέρα μου. Έχεις ανάγκη να εργαστείς. Δεν καταλαβαίνεις, βρε Άλκη μου. Δεν το κάνω γιατί θέλω να εργαστώ. Το κάνω απλά γιατί θέλω να μάθω δύο πράγματα. Πώς να κινούμαι, πώς να χορεύω καλύτερα. Άλλωστε, εσύ ξέρεις πως είμαι φιλάρης. Μα γι' αυτό μ' αρέσεις. Αλλά είσαι και φοβητσιάρα. Φοβητσιάρα γιατί? Γιατί μόλις τρέξω πάνω από 50, φοβάσαι. Φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί δεν τα πάω καλά με τα αυτοκίνητα, όχι για άλλο λόγο. Στο Παρίσι φοβήθηκες γιατί πριν δεν ήσουν έτσι. Έτσι ήμουν, Άλκη μου. Ίσως εσύ δεν το πρόσεξες. Βαθιά στις λίμνες της ψυχής μου η λογική με πολεμάει και εκεί που νιώθω πως ξεχνάω πάντα η εικόνα σου νικάει. Τα μάτια σου πως μου μιλάνε όταν με παίρνεις και σε παίρνω, τα ρόδα του έρωτα σου πάνε γιατί με κάνεις και πεθαίνω. Τα μάτια σου πως μου μιλάνε όταν με παίρνεις και σε παίρνω, τα ρόδα του έρωτα σου πάνε γιατί με κάνεις και πεθαίνω. Πώς ήσουν εδώ? Έφυγε. Τελείωσαμε. Θα δεις πως μείναμε. Φίλα. Τι, εγώ αφού με πατρίζω, παιδιά. Έλα, εσύ. Πάμε. Έλα, βγες. Ποιος γίνει? Όλα. Έλα, έφυγε. Άρσης την ίδια. Καντήμικο. Πάτω. Έλα, βγες. Ό,τι είναι το πράγμα. Όλα. Πάρτα, έφυγε. Λεβέντη, ήρθα να σου θυμίσω για αύριο, ε. Εδώ. Τι πράγμα? Τι πράγμα? Ο Μίλτος, δε. Έξω από το καζίνο. Που δάλεσε τη μητέρα σου για σένα. Εντάξει, θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Θα πέσουμε κανονικά και με τον Τόκο, ε. Γιατί διαφορετικά θα αναλάβω εγώ. Ο Μίλτος σου εξηγήθηκε όμορφα. Αν δεν εξηγηθείς όμορφα κι εσύ, αναλαμβάνω εγώ. Στο λέω, γιατί δεν θέλω να σε ζωήσω. Κατάλαβες, Λεβέντη? Εντάξει, Λεβέντη, θα κάνω ό,τι μπορώ να πω. Να κάνεις, γιατί ο Μίλτος τα λεφτά του τα τζιράρει, Λεβέντη μου. Δεν κοιμήθηκες ακόμα, μάνα? Με πιάνει ύπνος, παιδί μου. Τι θα κάνουμε με το χρέος? Μου στείλε τον μπράβο του ο τοκογλύφωσε. Έτσι και δεν ξεχρεώσουμε αύριο, δεν τους ξέρεις καλά αυτούς. Ξύλο δίνουνε, μαχαίρια βγάζουνε. Είναι να μην μπλέξεις, μάνα. Και τι θα κάνουμε? Να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο ο γέρος έχει μπόλικο παραδάκι, έτσι. Εμείς το συνδυασμό το ξέρουμε, έτσι. Α, ο πατέρας σου πάντα μετράει ό,τι αφήνει. Αύριο, άμα λείπει καμιά δεκάρα που θα έρθει, θα μας πνίξει. Κι όμως υπάρχει λύση, ε. Τι? Να πάρουμε τα λεφτά να πάμε στο καζίνο να τα κερδίσουμε? Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Εγώ μιλάω για σίγουρη λύση, ρε μάνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι ώρα έρχεται ο πατέρας αύριο? Την κανονική. Κανονική. Θα σε βρει δεμένη. Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Και ο Πέτρος, πού είναι ο Πέτρος, ο γιος μου? Τώρα που θα με προστάρετε, με χάθηκε ο γιος μου.
Σε αυτό έχεις δίκιο. Μόνο ο Πέτρος θα μας προστάτευε. Πόπο, εξάρεσε φέρνει ο άνθρωπος, εξάρεσε. Η πέμπτη φορά που έχει φέρει εξάρεσε. Μα τον πάει το ζάρι γι' αυτό. Τον πάει, μην το κυνηγάσεις. Ποντέ, βάλτε με στο πόσο. Βάλτε, βάλτε. Ναι, εντάξει. 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 Πεντάρες. Εσύ, θα σου πω κάτι. Εξάρες, πεντάρες. Τι έγινε, Λεβέντη? Καλά. Ο Μίλτος πού είναι? Έχω εγώ τη συναγραμματική σου. Το παραδάκι το έχεις? Το έχω, το έχω, το. Όλο? Όλο, δε, τι. Ρωστε. Μπράβο. Ορίστε. Πάμε. Μάλιστα. Ε? Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Είσαι λεβεντιά. Από εδώ και πέρα ο Μίλτος θα σου εξηγείται πάντα όμορφα. Σας ακούω. Λοιπόν, αγαπητέ μου, από τις πληροφορίες που συγκέντρωσα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είσαι ένας από τους ικανότερους detective. Κυρία μου, πράγματι. Διευθύνω το σοβαρότερο γραφείο ιδιωτικών υποθέσεων. Mm-hmm. Θα δείτε. Το ελπίζω, γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να τα προλάβει όλα. Εγώ έχω γίνει στόχος μιας σαλίτσας που έχει ληστέψει το σπίτι μου δύο φορές, λες και εκεί μαζί μου προηγούμενα. Λοιπόν, δεν ήταν ωραία ιδέα μου να περάσουμε το Σαββατοκύριακο στην Ίδρα? Ναι, πραγματικά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Να δούμε τώρα πού θα βρούμε ταξί. Εντάξει, θα περιμένουμε λίγο, θα βρούμε. Μα σας παρακαλώ, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Με συγχωρείτε, κυρία μου, αλλά τη δουλειά μου κάνω. Ο κύριος Θεμιστοκλής μου ανέθεσε την υπόθεσή του. Μα εσείς κάνετε σαν να μας υποπτεύεστε. Δεν είμαστε καλά. Είμαι υποχρεωμένος να ερευνήσω όλες τις εκδοχές. Πώς είπαμε ότι λένε την κόρη σας? Μαριάννα. Το περίφημο μη. Μπορώ να τη δω? Λυπάμαι, αλλά είναι με τον ερευνητικό της στην Ίδρα. Αλλά και εδώ να ήταν, δεν θα ήξερε να σας πει περισσότερα. Και πότε θα γυρίσει από την Ίδρα? Έλα. Πάνω στην ώρα. Τι συμβαίνει, μητέρα? Ποιος είναι ο κύριος? Έπαθε λίγο ο πατέρας? Είναι γιατρός ο κύριος? Μην ανησυχείς, ο πατέρας είναι καλύτερα. Ο κύριος είναι detective. Detective? Detective? Και τι δουλειά έχει, μήπως έγινε ληστεία και εδώ? Εδώ όχι. Για τη ληστεία στο σπίτι του πρώην συνεταίρου του πατέρα σας πρόκειται. Α, η ιστορία με τη λησταρχίνα που έγινε πριν 2-3 μέρες. Και πριν 3 μέρες, αλλά και χθες. Τι, έγινε χθες άλλη ληστεία? Ναι, παιδί μου. Η ίδια η λησταρχίνα άνοιξε το χρηματοκιβώτιο του Θεμιστοκλή. Το γράψαν όλες οι εφημερίδες. Δεν είναι δυνατόν. Πώς είστε τόσο σίγουροι ότι δεν είναι δυνατόν? Αφού έγινε. Απανοτά 2 φορές το ίδιο σπίτι. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Αυτό δημιουργεί την υπόνοια ότι το κίνητρο δεν είναι μόνο η ληστεία, αλλά κυρίως η εκδίκηση. Ποιος να τον εκδικηθεί? Κάποιος που πιστεύει ότι ο πελάτης μου τον αδίκησε. Με συγχωρείτε, κύριε, εδώ μέσα ψάχνετε για το δράστη? Παντού είμαι υποχρεωμένος να ψάξω. Εσείς τι ρόλο παίζετε? Είναι ο ερευνητικός της κόρης μου. Δικηγόρος, παρακαλώ. Δεν την κατηγόρησα ακόμα για να χρειάζεται και συνήγορο. Ναι, επειδή όμως είσαστε έτοιμος να την κατηγορήσετε, για να σας βγάλω από την πλάνη, τουλάχιστον για τη χθεσινή ληστεία. Ορίστε, η απόδειξη του ξενοδοχείου της Ίδρας. Να και τα εστήρια του ferry boat. Πράγματι, λείπατε χθες. Με συγχωρείτε, ήμουνα υποχρεωμένος να το ερευνήσω. Άκου να υποψιαστεί τη Μαριάννα. Γιατί? Τόσο ανίκανη με έχεις και γελάς. Μα αγάπη μου, όπως κατέθεσε ο γιος σου ο Πέτρος, την είδε να φεύγει σπινάροντας με το αυτοκίνητο. Εσύ όχι μόνο δίπλωμα δεν έχεις, αλλά και πάνω από 50 να τρέξεις τα μάτια, σε πιάνει πανικός. Εμένα να μου επιτρέψετε. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Παρακαλούμε. Όχι και ληστεαρχίνα. Γούστο έχει. Μα 2 φορές ληστεία απανωτά. Εγώ ξέρω ποιος το έκανε και γιατί. Ξέρω και που συχνάζει το κάθαρμα.
Φύγανε. Τόρτια που να πάρουν. Εντάξει, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Ωραία, βλέπω, αλλά ξέρεις το λέω. Δυο ληστείες γίνανε και εσύ εντάξει και στα χρέη σου. Είσαι ξανήγεσαι κιόλας. Αλλά να σας κάνω ζήλη μια γκόμενα, ρε. Τη δεύτερη φορά δεν ήμουν εγώ εκεί. Δεν ήσουν τη δεύτερη, ήσουν όμως την πρώτη. Μας ευνηδίασε την πρώτη φορά. Αλλά πού θα πάει, θα την βρω. Ξέρεις τι κάνω. Σε μούτρο, ρε. Με μούτρο. Μούτρο. Αν την πάω να περπατάει στον δρόμο, λόγι μου να μου. Να την ξεφτυλίσω να μου. Να την είχα τώρα, ρε, και να την είχα τώρα, ρε. Ακίνητη όλη. Και ψηλά τα χέρια. Γρήγορα. Με φώναξες, μωρό μου. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Εσύ, ρε. Τώρα δεν φώναζες, αχ, και να την είχα μπροστά μου. Α, ναι, φώναζα. Γιατί μου φόρτωσες δική σου ληστεία. Εσύ πώς το ξέρεις αυτό. Το πώς το ξέρω εγώ, σαν άλλη υπόθεση. Εσύ μπορείς να μου πεις. Θα σου πω εγώ τι θα πει άντρας. Εντάξει. Τι. Ξεβρακώσου. Τελείωνε. Εντάξει. Ξεβρακώσου. Εντάξει. Ορίστε. Ορίστε. Καμάρωσε το γιο σου. Και τι φταίει το παιδί. Αυτή η αλήτησα φταίει. Που το έκανε και βούκινο στις εφημερίδες. Φαίνεται ότι κάτι έχει μαζί μας, δεν εξηγείται αλλιώς. Θεέ μου, τι θα κάνουμε. Τι θες να κάνουμε. Στην αστυνομία πήγαμε. Το καλύτερο detective τον βρήκαμε. Τι άλλο να κάνουμε. Να περιμένουμε, να τη συλλάβει η αστυνομία, να ησυχάσουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Τα λεφτά τα χαλάσαμε. Τα δώσαμε στην κλινική για να γίνει καλά το παιδί μας. Λοιπόν, θα μείνει μεταξύ μας αν με βοηθήσεις. Πώς μπορώ εγώ. Όπως φλιάρισες στη γειτονιά, να φλιαρίσεις λιγάκι και μαζί μου. Δηλαδή. Θέλω να θυμηθείς σε ποιους είχες πει για την ανάγκη που είχες για το παιδάκι σου. Α, το πρωί το είπα δίπλα. Όχι, όχι, άσε το πρωί. Πριν έρθει εδώ η κοπέλα να σου φέρει τα χρήματα, να θυμηθείς ποιοι το ξέρουν. Ο ψιλικατζής, ο κύριος Ανέστης. Κόρη έχει. Όχι, έχει δύο γιους. Όχι, όχι. Θέλω να θυμηθείς τις κοπέλες και όσους έχουν κόρα στην ηλικία της άγνωστης που σου φέρει τα χρήματα. Μάλιστα. Κόρη έχει. Μόνο η κυρία Λουίζα έχει κόρη. Λουίζα. Η μητέρα της Μαριάννας. Την ξέρετε. Το πρωί είχα μιλήσει με τη Μαριάννα και το βράδυ ήρθε η άλλη. Η άλλη. Λοιπόν, πάρε την κάρτα μου και αν θυμηθείς καμία λεπτομέρεια, τηλεφώνησέ μου. Όσο για τα χρήματα, μην ανησυχείς, θα μείνει μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Και σας ορκίζομαι, αν θυμηθώ κάτι, θα σας το πω. Αλήθεια. Καταπληκτικό, ε. Τέτοιο ρεζιλίκι. Η μυστηριώδης άγνωστη τηλεφώνησε στους φωτορεπόρτες. Τους είπε ότι θα βρουν το φιλμ σε δοχείο απορριμμάτων και περιέγραψε το περιστατικό. Το επιβεβαίωσαν και αυτόπτες μάρτυρες. Μπράβο της. Πολύ καλή δουλειά έκανε αυτή η άγνωστη. Λοιπόν, τη θαυμάζω αυτή την άγνωστη και αν τη συλλάβουν θα αναλάβω δωρεάν την υπεράσπισή της. Σιγά, θα αρχίσω να ζηλεύω. Αστειεύεται ο ερευνητικός. Να, όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Αμπά, το εννοείς δηλαδή. Μήπως έχεις τσιμπηθεί μαζί της. Έλα βρε Μαριάννα, για την υπεράσπιση λέω. Θα γίνει θόρυβος και επειδή έχω πολιτικές φιλοδοξίες νομίζω το ωφελήθω αρκετά. Α, είπα κι εγώ. Ποιος να είναι. Κομμύριο μου, δεν θα κάνω σε πιάσεις. Με συγχωρείτε πάλι για την ενόχληση. Μα τι θέλετε λοιπόν από εμάς. Ευτυχώς που σας βρίσκω όλους. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Αρχίζετε να γίνεστε ενοχλητικός, κύριε. Η δουλειά μου με κάνει συχνά ενοχλητικό. Αλλά καταλαβαίνετε. Ο Θεμιστοκλής τον στέλνει σε εμάς για να μας συγχύζει. Ηρεμήστε, κυρία μου. Στην κόρη σας θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Δεν ξέραμε ότι θα ξανάρθετε, κύριε Πουαρό, να κρατήσουμε τα αποκόμματα των εισιτηρίων και τις αποδείξεις του ξενοδοχείου. Τώρα πια δεν έχουμε τα πιστήρια της αθωότητας. Αν όμως αποσυνδέσουμε, κύριε συνήγορε, την πρώτη ληστεία από τη δεύτερη. Δηλαδή.
Ας πούμε ότι η δεύτερη ήταν σκηνοθετημένη. Τότε στο σπίτι του κυρίου Θεμιστοκλή θα ξέρουν. Εγώ θα ήθελα να ξέρω χθες βράδυ τι κάνατε. Ένα ζεστό ντουζ. Με συγχωρείτε. Κρύο ήταν το ντουζ. Εννοώ πώς περάσατε τη βραδιά σας. Έκανα τρέλες. Τι είδους τρέλες? Μην είστε αδιάκριτος. Ερωτευμένη κοπέλα είμαι. Και αραβωνιασμένη. Δεν απαντάτε στην ερώτησή μου. Θέλετε λεπτομέρειες? Αφήστε παρακαλώ τις ειρωνίες. Είστε η μόνη που γνωρίζετε την Καλλιόπη και το πρόβλημά της. Παραδουλεύτρα σας είναι. Βλέπετε, φλιάρισε. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Μόλις σας είπε το πρόβλημά της, λύθηκε. Εξάλλου είστε και η μόνη που ταιριάζεται στην περιγραφή από όλες όσες θα ήθελαν να εκδικηθούν τον πελάτη μου. Ακούστε, κύριε, περνάτε τα όρια με το στραβοδρόμο που ακολουθείτε. Αυτό θα το δούμε. Περάστε έξω, κύριε, με αναγκάσετε να ζητήσω εισαγγελική προστασία. Αλκή, σε παρακαλώ, ας τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, κύριε, για να σας δώσω λύση στο πρόβλημά σας, θα σας πω εγώ τι έγινε. Για να εκδικηθώ τον πελάτη σας, φόρεσα μάσκα. Κασκόλ. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Αλίμονο. Λοιπόν, πήρα ένα κανόνι. Δεν μου λες, Άλκη, πώς κρατάνε τα όπλα για να γίνω πιστευτής στον κύριο? Θα τα ξαναπούμε. Να μας ξανάρθετε, κύριε, για να γελάσουμε. Είσαστε πολύ αστείος, το ξέρετε. Παρακαλώ. Όλα οδηγούν στην κόρη του πρώην συνεταιρού σας. Είσαι σίγουρος? Η πείρα μου δεν με γελά. Πρέπει όμως να την πιάσω στα πράσα. Δηλαδή πώς? Θα την παρακολουθώ στενά εγώ ο ίδιος. Κάπου θα κάνει το λάθος. Όπως το φαντάστηκα. Ο detective είναι από κάτω. Τι λες, του πάμε κανένα καφέ? Θα πάω να τον διώξω. Όχι, όχι, Αλκή. Κάνε μου τη χάρη. Μα γιατί? Γιατί με διασκεδάζει. Αλκή, όταν βγεις έξω, κάνε ότι δεν τον είδες, σε παρακαλώ. Μου το υπόσχεσαι? Εντάξει. Γεια σου, αγάπη μου. Στο καλό. Γιατί δεν τον άφησες να τον διώξει? Του κάνω μεγάλη πλάκα. Κάτσε καλά, παιδί μου. Θες να μας κουβαληθεί πάλι? Μπα, με τέτοια πλάκα που θα πάθει, αποκλείεται να ξανάρθει στη γειτονιά.
αστυνομικό τμήμα. Τον υπαστυνόμο σου, παρακαλώ. Έλα, Θόδωρε, ο Λυκούργος είμαι. Ναι. Καλά, καλά, θα τα πούμε. Εντάξει. Μπορείς να μου στείλεις έναν αστυφύλακα τώρα αμέσως στη διεύθυνση που θα σου πω. Σημείωσε, σε παρακαλώ. Μπα, εσείς? Αφού δεσποινείς, το ξέρετε ότι σας παρακολουθώ. Ναι, μόνο που εγώ νόμιζα ότι είστε detective. Δεν ήξερα ότι είστε καμάκι. Καμάκι. Αυτή τη φορά όμως το καμάκο σαν το λαβράκι. Μην ξεχνάτε, κύριε, ότι είμαι αραβωνιασμένη. Δεσποινείς, δεν αφήνουμε το κρυφτούλι. Μπορώ να δω τις άντες σας? Όχι, κύριε, δεν μπορείτε να τη δείτε. Νομίζω το έχετε παρακάνει. Τη μια με τον αραβωνιαστικό μου, την άλλη με την τσάντα μου. Θα πρέπει να είστε λιγάκι πιο διακριτικός. Αρκετά με έχετε ειρωνευτεί, δεν νομίζετε? Εγώ έχω ειρωνευτεί εσάς, δεν νομίζω. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Εδώ είναι το σπίτι μου. Αφήστε τα παραπλανητικά και δώστε μου να δω τι τσάντες. Σας παρακαλώ. Σωματική έρευνα χωρίς εισαγγελική άδεια δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Τουλάχιστον αυτό μου έχει πει ο αραβωνιαστικός μου, που είναι και δικηγόρος. Η αστυνομία όμως μπορεί. Παρακαλώ. Μπορώ να μάθω τι συμβαίνει? Αυτό δεν το περιμένατε. Η άγνωστη ληστερχίνα φοράει καβουράκι και ένα ωραίο κασκόλ. Μπορεί να είναι κρυωμένη. Είσαστε? Γιατί ρωτάτε εμένα, κύριε? Τα πιστήρια του εγκλήματος βρίσκονται μέσα σε αυτή τη τσάντα. Σας παρακαλώ, αφήστε την τσάντα κάτω. Σας παρακαλώ. Ωραία. Ορίστε, κυρία, στη φύλακα. Σατανά! Βλέπετε, ο πατέρας μου αρρώστησε. Εξαιτίας του πελάτου του κυρίου Πουαρό από εδώ. Έτσι ο γιατρός μας συνέστησε να του πάρουμε ψάρι. Έκανα καλά που διάλεξα συναγρίδα. Ή μήπως έπρεπε να του πάρω λαβράκι? Υποψιάζομαι ότι πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Τότε, αν πρόκειται περί παρεξηγήσεως, θα σας κάνω το τραπέζι. Λοιπόν, ήμουν σίγουρος πως με σένα πρόεδρο θα κάναμε θαύματα. Δηλαδή, όχι μόνο εγώ, όλοι το πιστεύαμε. Σας είπα ότι πρέπει να μου έχετε εμπιστοσύνη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα που έχουμε κέρδη, δεν πρέπει να διαρρεύσει το παραμικρό, ε? Ασφαλώς! Τι, να το μυριστούν κι άλλοι μειότοχοι και να λένε ότι τους ρίχνουμε? Βλέπεις, είναι και φορεία στη μέση. Ξεχνάς και το προσωπικό που θα μας ζητήσει το πριν που του είχαμε υποσχεθεί σε περίπτωση κερδών? Α, μη στεναχωριέσαι, θα δημοσιεύσουμε τον ισολογισμό και θα ησυχάσουμε. Κοίταξε, τώρα που τελειώσαμε τα βιβλία αυτά, πρέπει να πάνε στον κρυψόρα τους, έτσι. Έννοια σου. Καλημέρα. Καλώς. Τι έγινε, ξέμπλεξες με τα προβλήματά σου? Περιμένω κάποιον ακόμα, εκπρόσωπο των εργαζομένων του φίλου μας, του Θεμιστοκλή, αλλά έχει αργήσει. Μπα, προβλήματα? Μια αμοιβή που της υποσχέθηκε και τώρα την αρνείται. Πάντως, αν θέλεις, εγώ μπορώ να πάω μια βόλτα και να έρθω λίγο αργότερα. Μόνη σου? Όχι. Θα με παρακολουθεί διακριτικά ένας χοντρός. Μπα, άλλαξε την κοπέλα ο ντετέκτιβ μας. Από τότε που κατάλαβε το μυρίστηκα, αλλάζει κάθε μέρα συνεργάτης. Βρε τον ηλίθιο. Καλώς τα παιδιά, σας περίμενα. Γεια σας, κύριε δικηγόρε μας. Καλημέρα σας. Τότε Άλκη, εγώ να πηγαίνω. Γιατί, περίμενε, σε λίγο θα φύγουμε μαζί. Καθίστε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Μιλήστε ελεύθερα, η κοπέλα είναι μνηστή μου. Α, η κόρη του παλιού αφεντικού. Η ώρα ικανή, η ώρα ικανή. Με τον πατέρα σας τα πηγαίναμε μια χαρά, δεσποινής μου. Αλλά με τον κύριο Θεμιστοκλή, άσε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Λοιπόν, στο θέμα μας. Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, κύριε δικηγόρε μας, μας είπε να δουλέψουμε περισσότερο και θα έχουμε εξτρά αμοιβή από τα κέρδη. Δουλέψαμε λοιπόν περισσότερο και τώρα λέει δεν σας δίνω φράγκο. Μήπως έχεις μια εταιρεία, αυτό θα ισχύει? Μίλα, ε. Μίλα. Να σας τα πει αυτός, κύριε δικηγόρε, που είναι ο νυχτοφύλακας. Δευτέρα παραδευτέρα έρχεται το βράδυ ο Θεμιστοκλής με τους δύο κολλητούς του. Ο ένας κουβαλάει κρυφάκι κάτι βιβλία. Κλειδώνονται στο γραφείο και τα λένε. Εμένα μου δίνουν διαταγή και μου λένε δεν θα περάσει κουνούπι μέσα. Και να λέω ότι εδώ δεν είναι κανείς. Τι σας λέει αυτό, κύριε δικηγόρε? Σίγουρα διπλά βιβλία. Μέσα είσαι. Άλλα δείχνουμε και άλλα έχουμε. Κατάλαβες τώρα? Δεν θέλω να σας δώσω ψεύτικες ελπίδες, αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται. Εμένα μη με μαρτυρίζετε, γιατί τη δουλειά μου τη χάνω. Όχι βέβαια, γιατί θα σε αναγκάσω να το αρνηθείς.
Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα. Με αγωγή δεν νομίζω. Αφήστε να τους μιλήσω εγώ. Μήπως και φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι, κύριε δικηγόρε μας. Είναι κρίμα. Όλο και καλύτερα, Χριστόφορε. Όλο και καλύτερα. Ναι. Το νιώθω. Ο ερχομός της Μαριάννας από το Παρίσι ήταν το καλύτερο φάρμακο. Ε, κάτσε. Ναι. Δεν πρέπει να στεναχωριέται το παιδί. Έννοια σου, έννοια σου. Όσο εσύ πας το καλύτερο, τόσο ευχαριστιέται και η Μαριάννα μας. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Μπα, τι βλέπω. Πρόοδους, πατερούλη, ε. Σε λίγο καιρό θα μου γίνεις περιδίκη. Πώς έτσι νωρίς απόψε? Η Μαριάννα ήταν κουρασμένη και νιστάζει πολύ. Μαριάννα, παιδί μου, πώς έχεις τίποτε? Όχι, Μανούλα, μην ανησυχείς. Έναν υπνάκο χρειάζομαι. Λοιπόν, τότε εγώ να πηγαίνω. Μαριάννα, θα. Πήγαινε, θα σε πάω μέχρι την πόρτα. Θα σε δω αύριο, θα είσαι ξεκούραστη. Καληνύχτα. Χρειάζεται την αστυνομία. Πού είναι τα αφεντικά σου? Μην μου κάνεις κακό, έχω παιδάκια. Μην μου κάνεις κακό. Κακό να σου κάνω. Πάμε στα αφεντικά σου. Γρήγορα. Είσαι ικανοποιημένος τώρα? Απόλυτα. Με το προσωπικό τι έγινε? Απειλούνε με αγωγή. Με πήρε ο δικηγόρος τους, αλλά τους το ξέκοψα. Έχουμε ζημιά. Δεν παίρνουνε δραχμή. Ξέρεις, σκέφτηκα. Να απολύσω με κανέναν από τους συνδικαλιστές τους για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτό θα κάνω. Να είσαι σίγουρος ότι το σκέφτηκα πριν από σένα. Αφεντικό! Αφεντικό! Τι θες, ρε βλάκα? Τι σημαίνουν αυτά? Τι γυρεύεις εδώ, γιατί ήρθες? Βλέπω, κύριε Θεμιστοκλή. Τι ορίστε. Διπλά βιβλία, ε. Διπλά ποτέ, όχι. Ώστε είχαν δίκιο τα παιδιά. Εσύ τι? Γιατί κλέβετε το προσωπικό σας, κύριε Θεμιστοκλή? Εγώ? Εσείς, ναι. Πάμε να βγάλουμε φωτοκόπιες. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Δεν ξέρω πώς το λέω. Θυμήθηκα. Είσαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις? Θυμήθηκα. Ξέρω πώς. Γρήγορα. Τα βιβλία. Τα βιβλία είναι αλλού, κύριε Θεμιστοκλή. Τι καταραμένη! Τι κάνουμε τώρα? Να καλέσω την αστυνομία! Με ποια αστυνομία? Είσαι με τα καλά σου! Αν έρθει η αστυνομία και βρει τα διπλά βιβλία, τότε καήκαμε! Έλα, γρήγορα, δεν έχω χρόνο. Τελείωνε που σου λέω. Πάρε αυτό επάνω. Έλα, γρήγορα. Άνοιξέ το. Άνοιξέ το, ντε. Αυτά να βγάλω. Ναι, αυτά να βγάλεις. 10 σελίδες. Έλα, γρήγορα. Κάποιος έρχεται. Κάποιος έρχεται, ναι. Εδώ σε κρατάω, κύριε Θεμιστοκλή. Αυτό λέγεται διάρρηξη. Και υποψιάζομαι ποια είσαι. Δεν χρειάζεται να υποψιάζεσαι. Θα σου πω εγώ ποια είμαι. Θες να μάθεις ποια είμαι, ναι. Ωραία. Να ποια είναι. Ρωτήστε το αφεντικό σας γιατί δεν είναι και πολύ καλά. Το χρόνο μας.
Θα σε σκοτώσω εσένα. Τι να έκανα, αφεντικό, με απειλούσε. Εσύ τι στείλατε. Πρώτη φορά τη βλέπω, αφεντικό, στορκίζομαι τα παιδιά μου. Σε ποιον μίλησατε, ρε, για διπλά βιβλία, λέγε λοιπόν. Σε ορκίζομαι, σε κανένα αφεντικό, πουθενά, πουθενά. Μήπως ενέστηνε ο προηγούμενος πρόεδρος. Έννοια σας, ρε, έννοια σας. Θα βρω άκρη και θα μου το πληρώσει ακριβά ποιος το έκανε. Τι σημαίνει αυτό? Πελάτες μιας εταιρείας, πλέον πολύ. Έμαθα ότι χρειάζεσαι κάτι. Ορίστε. Καταπληκτικό. Πώς μπόρεσες? Ας πούμε ότι έχω τον τρόπο μου. Η γυναίκα σου? Νηστή μου. Νόστιμη. Μπροστά σου όμως, αν και έχετε τα ίδια μάτια. Και είμαστε και γνωστοί, έτσι. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Αν ήσουν άγνωστη, δεν θα άλλαζες τη φωνή σου. Θα μπορούσες να σκεφτείς ότι με ενοχλεί το μαντίλι. Τότε βγάλ' το, αφού είσαι άγνωστη. Αρχίζεις και γίνεσαι περίεργος. Ειλικρινά, δεν σε είχα κάνει για κάτι τέτοιο. Κάνεις λάθος. Ξέρεις το σπίτι μου, τα προβλήματά μου. Δεν είμαι εδώ και κανένας διάσημος για να είναι πασίγνωστη η διεύθυνσή μου. Υπάρχει και τηλεφωνικός κατάλογος. Α, ναι. Το πρόβλημα όμως. Το πρόβλημα είναι ότι πελάτες μιας εταιρείας φλιαρούν. Τίποτα παραπάνω. Τότε ας το πάρει το ποτάμι. Πρόσεχε, δεν παίζουν με αυτά. Εσύ να προσέχεις. Ούτε εγώ παίζω με αυτά. Προχώρα. Πού? Προχώρα. Θα πάμε να κάνεις ένα ντου. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Προχώρα που σου λέω. Σε παρακαλώ τώρα. Έξυπνος τρόπος για να κερδίσεις χρόνο. Αλλά εγώ θα σε προλάβω. Μαρία, ώστε αυτή ήταν η μίστα σου, ε. Ώσπου να φτάσει στο σπίτι σου, θα έχω φτάσει εγώ πριν από σένα. Παιδί μου, πώς τέτοια ώρα. Η Μαριάννα λείπει, έτσι. Χριστός και Παναγία, κοιμάται από νωρίς. Μήπως βγήκε. Και δεν θα την έβλεπα. Τι φαντάστηκες, Άλκη, παιδί μου. Η Μαριάννα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό να βγει με κάποιον άλλον. Το κρεβατάκι της είναι άδειο. Δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Είμαι σίγουρος, πάμε μέσα. Πάμε. Τι έγινε, έπαθε τίποτα ο πατέρας? Ο Άλκης δεν ξέρω τι έπαθε. Επιμένει ότι δεν είσαι εδώ. Μαριάννα, για να μην τρελαθώ, σε περίμενε ταξί κάτω από το σπίτι μου. Τι έκανε, λέει το ταξί. Μαριάννα, δεν με γελάς και απόδειξη ότι αυτά εδώ δεν πρόλαβες να τα κρύψεις. Άλκη, τι ψάχνεις? Γιατί γίνεσαι αδιάκριτος? Δεν σε αναγνωρίζω. Ντρέπομαι, δεν ξέρω πώς να δικαιολογηθώ. Κι όμως ήρθε σπίτι μου. Σπίτι σου, ποιος? Η γοητευτική Λισταρχίνα. Ψέματα. Έλα αύριο να δεις το σημάδι της με σπρέι. Παναγιά μου, σε λίστεψε. Ίσα ίσα, μου έφερε αντίγραφα των διπλών βιβλίων του φίλου μας του Θεμιστοκλή σε φωτοκόπιες και άλλα στοιχεία φωτιά. Αν είναι δυνατόν. Και σένα πώς σε βρήκε? Είναι τετραπέρατη. Απίθανη. Όμορφη. Κουκλή. Καταπληκτική. Μη μου πεις ότι νόμιζες ότι είναι η Μαριάννα. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, έκανα γκάφα. Εκείνη είναι θαραλέα. Απίθανη. Άλκη, κάτι έχεις μαζί της. Αν σε γοήτευσε, μπορείς να μου το πεις καθαρά. Δεν σου κρύβω ότι είμαι αναστατωμένος. Αλλά τι σημασία έχει, μήπως θα την ξαναδώ? Μη λες μεγάλο λόγο. Ποτέ δεν ξέρεις. Συγγνώμη που σας αναστάτωσα, αλλά καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει. Χαίρετε. Άλκη.
Άρκη, πού πας, παιδί μου? Έλα εδώ. Τέρας, σου γυάλισε η άλλη, ε? Αλλά είσαι και πολύ κορόιδα. Τώρα θα σου πω εγώ. Δυναμικές θες. Δυναμικές θα έχεις. Άδικα, άδικα σε πληρώνω και σένα. Σας παρακαλώ. Θα βρω τις ενδείξεις και τις αποδείξεις. Καμιά συναγρίδα πάλι, όπως μου τα είπες και πριν. Είναι πανούργα. Ωραία, αν είναι αυτή, τότε πώς μπόρεσε και ξέφυγε από το σπίτι αφού το παρακολουθούσες. Ίσως μεταφυλιασμένη. Από σήμερα θα την παρακολουθώ προσεκτικά. Κάνω ό,τι μπορείς, γιατί όπως σου είπα, δεν θέλω να ανακατευθεί η αστυνομία, το κατάλαβες. Με ζητήσατε. Ο κύριος θα σου κάνει μερικές ερωτήσεις. Ακούω. Ποιος από εσάς μίλησε με τον δικηγόρο? Εγώ, πρόεδρος του σωματείου, δεν είμαι. Ήταν κανείς άλλος μπροστά? Ήταν η αραβωνιάρα του. Α. Το περίμενα. Μήπως μιλήσατε για κρυφά στοιχεία, για υποψίες? Όχι βέβαια, τι να πούμε. Μήπως ο δικηγόρος σας ρωτούσε τίποτε αν ξέρετε για μυστικούς λογαριασμούς? Του είπαμε μόνο ότι κατά τη γνώμη μας η επιχείρηση λέει ψέματα ότι δεν κερδίζει για να γλιτώσει τα πριμ. Αλλά εμείς θα την τραβήξουμε στα δικαστήρια. Ώστε ήταν η αραβωνιάρα μπροστά. Ναι, γιατί. Μίλησαμε μπροστά της, αλλά αυτή ούτε που πρόσεχε τι λέγαμε. Καλά, πήγαινε. Αν σε χρειαστώ, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε. Παρακαλώ. Α, εσείς είστε κύριε δικηγόρε. Ήμουν αβέβαιος ότι θα τηλεφωνούσατε. Τώρα που έχω στοιχεία, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε λογικά για τα αιτήματα των πελατών μου. Τα στοιχεία σας, κύριε, είναι σε φωτοτυπίες. Χαίρομαι που επιβεβαιώνετε την εγκαιρότητά τους, αλλά όχι μόνο φωτοτυπίες, ε. Δεν νομίζετε όμως ότι πρέπει να εξηγήσετε στην αστυνομία πώς βρέθηκαν στα χέρια σας? Σαν δικηγόρος πρέπει να ξέρετε ότι θα κατηγορηθείτε σαν συνένοχος σε διάρρηξη. Δεν νομίζω ότι όποιος κρατάει διπλά βιβλία ανακατεύει την αστυνομία. Αν θέλετε πάντως να την ανακατέψουμε, δεν έχω αντίρρηση. Ο πεθερός μου και πρώην συνεταίρος σας θα χαρεί πολύ. Δηλαδή, τι προτείνετε? Καμιά απόλυση προσωπικού, άμεση καταβολή του πρίμα αυξημένου κατά τους νόμιμους τόκους, γιατί το έχετε καθυστερήσει. Και πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι θα σταματήσει ο εκβιασμός? Αν εννοείτε το θέμα του πεθερού μου, προς το παρόν δεν μου έχει αναθέσει την υπόθεση. Και νομίζω πως έχει δίκιο. Μισό λεπτό παρακαλώ. Κερδίστε χρόνο. Μια-δυο μέρες. Πείτε ότι θα σκεφτείτε και να τηλεφωνήσει αύριο. Ακούστε, επειδή το ποσό είναι μεγάλο, δεν μπορώ να αποφασίσω μόνος μου. Πρέπει να συνεννοηθώ και με τους συνεταίρους μου. Πότε θα έχω απάντηση? Αύριο μεθαύριο το πολύ. Πάρτε με στο τηλέφωνο να σας πω. Χαίρομαι που αρχίζετε να δείχνετε κατανόηση. Γεια σας. Τι θα κερδίσω με την αναβολή? Λίγα άκουσα, πολλά κατάλαβα. Α, μην ανησυχείτε. Το γραφείο μας το χαρακτηρίζει απόλυτη αχεμήθεια. Πολλοί πελάτες μας έχουν διπλά βιβλία. Με αυτό εδώ μπορείς να μου πεις τι θα γίνει? Διάρρηξη. Τι? Αυτά τα στοιχεία θα τα έχει στο γραφείο του ή στο σπίτι, σωστά? Ναι. Απόψε λοιπόν οι συνεργάτες μου θα το φροντίσουν. Ωραία. Αν τα καταφέρεις και μου φέρεις αυτά τα στοιχεία, θα σου δώσω μια εξτρά αμοιβή. Αυτό για μας είναι παιχνιδάκι. Γιατί να μην βγούμε, βρε Μαριάννα μου, ο πατέρας όλο και καλύτερα αισθάνεται. Ναι, παιδί μου, εξάλλου εγώ θα πάω για ύπνο. Βγες, παιδί, με τον αραβωνιαστικό σου. Δεν έχω κέφι. Μου κάνει μούτρα γιατί μίλησα κολακευτικά για τη λισταρχίνα μας. Έλα, Παναγία μου. Τι καμώματα είναι αυτά? Απλώς νιστάζω. Έπειτα, γιατί να του κόψω τα τυχερά του? Ποιος ξέρει, μπορεί να τον ξαναεπισκεφτεί. Ναι, εμένα μου λες. Μην το λες αυτό. Μπορεί να είναι ερωτευμένη μαζί σου. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Άλκη, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ νιστάζω. Αν θες να βγεις, βγες μόνος σου να διασκεδάσεις. Μόνος? Ναι, μόνος. Καλά. Θα δω λίγο τηλεόραση, θα διαβάσω ένα βιβλίο μέχρι να με πάρει και εμένα ο ύπνος. Που ξέρεις, μπορεί να έχεις και επισκέψεις. Thank you.
φωτάκι, σίγουρα. Εγώ όμως δεν μπορώ να πάω εκεί γιατί με γνωρίζει. Πάμε να σας το δείξω. Πάμε. Σκέψεις, κυρία Άλκη. Να δω που το πας. Θεέ μου, ληστεία. Έχω λίγα χρήματα. Άλλο θέλουμε. Άλλο τι άλλο. Ξέρεις, τα χαρτιά που έβαζα να κλέψουνε. Είναι στο γραφείο μου. Άκου, φιλέ, όχι αστεία με εμάς, ε. Από το γραφείο σου ερχόμαστε, το ξέρεις. Εδώ μέσα. Τι έχεις. Δικογραφίες. Γιατί δεν τσέματα, ρε. Να σου την ανάψω τώρα. Ας το ναι, ρε. Πάμε να φύγουμε. Να σου πω, έχεις δίκιο. Οι δικογραφίες έτσι κι αλλιώς, εδώ μέσα πρέπει να είναι. Πάμε να φύγουμε. Βιάζετε να φύγετε, ε? Δεν σας αρέσει η παρέα μας. Που ξεφύτρωσες, καταραμένη. Αφού δεν σας αρέσει η παρέα μας, τα πιστόλια στο τραπέζι. Και γρήγορα. Δεν άκουσες την επικυρία. Το πιστόλι στο τραπέζι και γρήγορα. Αν κάνει μπαμ, δεν θα φταίω εγώ. Έχω και μάρτυρα. Τότε, να μην κάνει μπαμ. Ναι, η κυρία έχει μάρτυρα εμένα. Για τις ταυτότητες, παρακαλώ. Ιδιωτική αστυνομική. Αστυνομική, ε! Αντί να προστατεύετε τον κόσμο από τις διαρρήξεις, τις κάνετε εσείς. Έξω, ρε! Έξω! 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 Μα δεν είναι τρόπος αυτό σε μένα, έξω! Δεν είναι τρόπος! Είσαι ο καλός μου άγγελος. Έχεις ανάγκη από ένα καλό άγγελο. Αλλά τον έχεις. Με τη μνηστή μου έχουμε ψυχρανθεί εξαιτίας σου. Μα, και γιατί αυτό? Πιστεύει ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Και εσύ είσαι? Μπορεί, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένα τα αισθήματά μου. Έπειτα τι σημασία έχει όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση? Και εσύ πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση? Αλλά έστω, πες ότι υπάρχει ανταπόκριση. Εσύ τι θα έκανε? Θα το έπαιζε σε δύο ταμπλό? Όχι, βέβαια, θα πρέπει να διαλέξω. Λοιπόν, διάλεξε. Δεν μπορώ τώρα. Η Μαριάννα είναι θαυμάσια κοπέλα. Εσύ πάλι είσαι κάτι άλλο. Μυστηριώδης, γοητευτική, τολμηρή. Σε θαυμάζω, αλήθεια. Στο κάτω-κάτω δεν γνωριζόμαστε και τόσο καλά. Κι όμως, θα το ήθελα πολύ. Εσύ όμως επιμένεις να κρατάς την ανωνυμία σου. Μέχρι και τη φωνή σου αλλάζεις. Ούτε το όνομά σου δεν ξέρω. Ώστε δεν ξέρεις το όνομά μου, ε? Αυτό το μη δεν μου λέει τίποτα. Μαρία, Μερόπη, Μιμίκα, Μαλβίνα. Από ό,τι βλέπω διστάζεις να πάρεις απόφαση. Μπορεί και να φοβάμαι. Έτσι όπως σε βλέπω με το πρόσωπο σκεπασμένο, ίσως έχεις και κανένα σημάδι. Αυτές οι πονηριές άστες. Όμως για να σου φύγει η περιέργεια σου λέω ένα πράγμα. Ότι δεν έχω κανένα σημάδι. Όμως τώρα, φίλε μου, πρέπει να φύγω. Κρίμα. Δεν φαντάζομαι να με κλειδώσεις πάλι στο μπάνιο. Όσο είσαι φρόνιμος, ποτέ. Δεν ξέρω πώς να σου ανταποδώσω το καλό που μου έκανες. Γιατί δεν μου κάνεις το τραπέζι?
Τρελαίνομαι για θαλασσινά. Πού? Πότε? Στο Χαλάνδρι, στο Αλσίδιο, υπάρχει ένα κεντράκι. Το Τρεχαντήρι. Το ξέρω. Θα πηγαίνεις εκεί με τη μισθή σου. Αστειεύεσαι, αυτή ούτε που θέλει να ακούσει για θαλασσινά. Την πιάνει αλλεργία μόλις ακούσει για ζωντανά μύδια, στρίδια και κυδόνια. Εγώ τρελαίνομαι. Τι θα έλεγες? Πάμε αύριο το μεσημέρι να φάμε. Εντάξει. Ελπίζω να μην έχεις πρόβλημα με τη μισθή σου. Όχι, όχι, είναι λίγο χαζούλα. Θα τις ξεφύγω. Λοιπόν, τότε αύριο στο Τρεχαντήρι. Δεν φαντάζομαι να έρθεις έτσι ντυμένη. Όχι βέβαια. Και τότε θα δεις ότι δεν έχω σημάδι. Τσάω. Στο καλό. Στο καλό, αγάπη μου, στο καλό. Λαχταρώ να ξημερώσει. Αυτό ήταν. Μια απιστία δεν βλάπτει. Μα είχατε πει πως σήμερα θα απαντούσατε. Λοιπόν, τι να πω στους πελάτες μου. Μικρή αναβολή. Έστω, αλλά σας κάνω γνωστό πως τα στοιχεία είναι ασφαλισμένα σε τραπεζική θηρίδα. Πώς? Σας το λέω για να μην έχω πάλι τίποτα ανεπιθύμητες επισκέψεις. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Au revoir, θα επανέλθω. Γεια σου, Άλκη. Χαρούμενος σε βλέπω σήμερα. Μαριάννα, πώς ήταν αυτό τέτοια ώρα? Ένα. Ένιωθα τύψεις που δεν βγήκαμε μαζί και είπα να έρθω να σε δω. Πάντως καλύτερα που κοιμηθήκαμε νωρίς. Γιατί? Μήπως ήρθε εκείνη? Σοβα τώρα, πώς το φαντάστηκες? Διαρρήκτες ήρθαν και εδώ και στο σπίτι. Μέχρι τώρα προσπαθούσα να βάλω μια τάξη. Σε πειράξανε? Εμένα όχι, και ευτυχώς που τα έγραφα τα είχα ασφαλισμένα. Πάλι καλά, γιατί μετά δεν θα έχεις ποιος να σε γλιτώσει. Έλατε. Λοιπόν, Άλκη, η μαμά βρήκε σήμερα να πάρει σουφιές. Ξέρεις ότι δεν τις τρώω, ε? Πάμε στο μηδιό μας, τι λες? Μαριάννα, μέχρι τώρα δεν σου χάλασα χατήρι, όμως τώρα. Τώρα τι? Τώρα έχω ραντεβού με ένα πελάτη και ήδη έχω αργήσει. Ωραία. Πειράζει να έρθω κι εγώ? Εμένα όχι. Τον πελάτη όμως. Αχα. Πελάτης ή πελάτησα? Μαριάννα, τι συμβαίνει, δεν σε αναγνωρίζω. Από τότε που γνώρισες αυτή τη λισταρχή, να έχεις γίνει άλλος άνθρωπος. Είναι τώρα δυνατόν να ζηλεύεις ένα φάντασμα? Τότε να μην σε καθυστερώ. Θα σε πάω σπίτι, έχω χρόνο. Δεν πειράζει. Αν είναι να τρέχεις, θα πάρω ταξί. Εσύ και η μάνα σου μόνο λεφτά ξέρετε να ζητάτε. Λες και δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ μέσα. Άσε μας ρε ντάτη να πούμε σκοτώνεστε να του πάρετε αυτά τα χαρτιά. Φωτοτυπίες είναι, όσες θέλει βγάζει. Άσε ρε έξυπνε. Δυστυχώς αγόρι μου έχει πάρει και άφθεται και σελίδες, μια απόρριτη εισήγησή μου, ναι, και άλλα διάφορα. Ποιος λογαριάζει τις φωτοτυπίες? Γι' αυτές ισχυρίζεσαι ότι είναι φωτομοντάζ. Ναι, αλλά εν συνδυασμό με τα πρωτότυπα μπορεί να μας κάνει ζημιά. Ήξερε αυτή τι έπαιρνε. Συγγνώμη, μήπως είσαι σε λάθος δρόμο στις έρευνές σου? Με θίγεται, κύριε. Επιμένω ότι είναι αυτή που είπα. Αυτό το νιάνιερο. Το μανικέν. Ναι, παρακαλώ. Τρεχαντήρι. Έχετε την καλοσύνη να μου φωνάξει τον κύριο Άλκη Αθανασίου? Ναι, είναι εκεί σίγουρα. Ευχαριστώ. Βλέπω τα κατάφερες να ξεφύγεις από τη χαζούλα. Ναι, εύκολο ήταν. Πού είσαι? Εγώ δεν κατάφερα να ξεφύγω. Με παρακολουθούν. Και τώρα? Θα το αναβάλουμε το γεύμα. Πώς θα επικοινωνήσουμε? Άκουσε, Άλκη, είναι και κάτι άλλο. Τι άλλο? Δεν μ' αρέσει να είμαι ο τρίτος άνθρωπος. Πρέπει να διαλέξεις. Και να είμαι εδώ δεν νομίζω ότι διάλεξα κιόλας. Το είπες στην άλλη? Όχι ακόμα. Τότε άκουσα, αγάπη μου. Επειδή δεν θέλω να πληγωθώ, πρώτα θα ξεκόψεις με την άλλη και μετά θα ειδωθούμε. Εντάξει? Εντάξει, θα της μιλήσω απόψε κιόλας. Δεν θέλω βιαστικές αποφάσεις. Σκέψου το καλά. Μεθαύριο, την ίδια ώρα, θα βρίσκομαι εκεί. Αν έρθεις, θα είσαι δικός μου.
Αν όχι, κάνω μόνο τηλέφωνο να μην περιμένω άδικα. Τουλάχιστον να ξέρω ότι διάλεξες την άλλη. Γεια σου. Μην κλείνεις. Να διαλέξω. Αφού ξέρω ότι θα διαλέξεις την άλλη. Γιατί να έχω αγωνία. Εκεί να μου σπάει τα νεύρα. Τι να κάνω, τι να κάνω, να περάσει η ώρα. Το βρήκα. Πού το βάλατε, μαντάμ? Αν δεν σας πειράζει, κύριε, δεν θέλω να πάω κομμωτήριο. Α, πολύ καλά θα κάνετε. Εγώ θα σας περιμένω εδώ. Περιμένετε. Ο γερός, αλλά τελικά του την πήρα την επιταγή. Τον έφαγα στο μπλα μπλα. Λοιπόν είσαι γιος του. Λες, μάνα. Θα πάμε στο καζίνο το βράδυ. Μάνα, άλλαξε ταχύτητα. Εντάξει, λοιπόν, πάω να παρκάρω κανονικά το αμάξι του ντάντι. Τι, του πήρες και το αμάξι? Το δικό μου το τράκαρα. Δεν το τράκαρα. Μην το τρακάρεις κι αυτό, βρε. Πρόσεχε. Πολύ αργή στο κομμωτήριο, κοπέλα μου. Αλλά πού αλλού θα πήγαινες με τη ρόμπα και τέτοια μαλλιά? Κυρία Θεμιστοκλή, μπορείτε να με συγχαρείτε. Της πήρα τον αριθμό του αυτοκινήτου. Θα τον δώσω τώρα αμέσως στην αστυνομία. Επιτέλους θα βρούμε άκρη. Για πες μου και εμένα τον αριθμό. Ναι. Βρε ηλίθιε, αυτό είναι το δικό μου αυτοκίνητο, βρε.
Αν είναι έτσι ο καλύτερος detective, φαντάζομαι πως θα είναι ο χειρότερος. Άσε μας, χάμω. Κάτσε ρε πατέρα, μη φωνά! Πατέρα! Μη με χτυπάσαι με ρε! Εσύ το κλέψατε αυτοκίνητο! Εσύ τι το έδωσες, ρε! Συνεργάζεσαι ρε μαζί! Πατέρα! Συνεργάζεσαι! Μου δημιουργείς ψυχολογικά προβλήματα, ό,τι θες λες, εντάξει! Εγώ ξέρω τι λέω, ξέρω πολύ καλά τι λέω! Να ψάξεις αλλού να τη βρεις, όχι στις κομμενές μου, πως λες! Αφού καμία από το προσωπικό δεν έλειπε, λοιπόν! Ωραία, γιατί να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα! Γιατί, για να με ληστεύετε εσύ και η μάνα σου! Λες και δεν σας φτάνουν όλα σας δίνω! Ας μην πω και για την άλλη τη σκηνοθετημένη ληστεία! Έχει χάρη που δεν ήθελα να δημιουργήσει σκάνδαλο, ρε! Πατέρα! Αν εγώ συνεργαζόμουν, εντάξει, αν συνεργαζόμουν, θα με ξεβράκωνε στον δρόμο, ρε πατέρα. Ξεβράκωσε, ναι, ξεβράκωσε. Εσένα όπως ξεβράκωσε και εμένα και τον άλλο το χάρο μου φάει τον τεντέκτη. Φύγε, ρε. Φύγε να μην σε βλέπω. Φύγε, χάσω από μπροστά μου. Φεύγω. Χαρτζηλικάκι, έχεις να μου δώσεις. Φύγε. Ρε πατέρα, πώς θα πάω μπροστά έτσι, ρε πατέρα. Θα σου δείξω εγώ πώς θα πάω μπροστά. Θεός και διάβολος τη φτιάξανε μαζί. Μέρα και νύχτα. Με δυο πρόσωπα να ζει. Είναι γυναίκα και διαστάσεις έχει δύο. Κι αν την πειράξεις θα σε πάρουν με φορείο. Είναι διπρόσωπη. Το πρόσωπό της μια γελάει και μια κλαίει. Είναι διπρόσωπη. Είναι διπρόσωπη. Κι αν την ποθήσεις το φιλί της θα σε καίει. Μα και άρωμα στη τσάντα και στο μυαλό της πως θα κρύβεται για πάντα. Κι αν στη ζωή της με τον έρωτα τα πάνει, τότε από το πρόσωπο τη μάσκα θα τη βγάνει. Πρόσωπη. Το πρόσωπό της μια γελάει και μια κλαίει. Είναι διπρόσωπη. Είναι διπρόσωπη. Κι αν την ποθήσεις το φιλί της θα σε καίει. Τι έχεις? Τίποτα. Κι όμως δείχνεις σαν να σε βασανίζει κάτι. Ιδέα σου. Απλά είμαι κουρασμένος. Μήπως θέλεις να φύγουμε? Αν το θέλεις κι εσύ. Πάμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω κοιμούνται όλοι, έτσι. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην κάνεις τώρα. Ναι, σου. Θα σου ξυπνήσεις. Μήπως έχεις κάτι να μου πεις. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι... Να ξέρω ότι... Ότι σε αγαπάω. Σε λατρεύω, σε θέλω. Μαριάννα, συγχώρεσέ με. Να σε συγχωρήσω για ποιο πράγμα. Σε απάτησα. Με απάτησες. Μόνο με τη σκέψη. Άλκη μου. Νομίζω ότι είσαι λιγάκι μεθυσμένος και δεν ξέρεις τι λες, ναι. Μαριάννα, σ' αγαπάω. Αυτό θα προτιμούσα να τα ακούσω αν ήσουν λιγάκι ξεμέθυστος. Δεν είμαι μεθυσμένος από το, από αγάπη είμαι. Μπορεί να ήπια κάτι παραπάνω, αλλά ξέρω καλά τι λέω. Σίγουρος. Αύριο πρωί
πρωί-πρωί καταθέτει αγωγή για λογαριασμό του προσωπικού. Έπρεπε να συμβιβαστούμε. Με τα χαρτιά που κρατάει στα χέρια του, μέχρι και την εταιρεία ξαναπαίρνει ο πεθερός του. Αυτά τα χαρτιά θα τα καταθέσει μαζί με την αγωγή και θα πάρουν δημοσιότητα. Παίζουμε το τελευταίο μας χαρτί. Μόνο αν δεν προλάβει να τα καταθέσει, τότε γλιτώνουμε απ' όλα. Αλλά για να τα καταθέσει θα πρέπει να πάει να τα πάρει από τη θηρίδα της τράπεζας. Μετά την τελευταία σου αποτυχία όλα είναι πιθανά. Έχω επιστρατέψει όλους τους άντρες μου να τον παρακολουθούν. Γεια σου, Μανουλά. Δεν θα περάσει άλλη και να σε πάρει. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Αν με πάρει τηλέφωνο και με ζητήσει, κάνε του την απορριμμένη, έτσι. Και πες του καλά, δεν είναι στο τρεχαντήρι μαζί σου. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Τι καμώματα είναι αυτά, μου λες. Έλα, βρε μαμά, μια πλάκα του κάνω. Κάτσε να σου δώσω το όνομα του κέντρου. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το τρεχαντήρι. Μακάρι να μην θυμώσει ο Άλκης. Έλα τώρα, αφού σου λέω, ξέρω τι κάνω. Ωραία. Τώρα, κυρία Άλκη, θα δούμε πόσο υποκριτής είσαι. Τώρα που δεν θα λέει ρωτόλογα το ποτό. Τι έγινε? Μέσα είναι ακόμα. Λες να φύγει από την πίσω πόρτα? Να το αμάξι του, εκεί είναι. Τι λες, μπουκάρουμε μέσα? Ήρεμα, ήρεμα. Θα ξεσηκωθούν όλα τα γραφεία. Ο Λυκούργος είπε άμα το ξεμοναχιάσουμε. Ναι, παρακαλώ, τραχαντήρι. Έχετε την καλοσύνη να μου φωνάξετε μια κοπέλα? Πείτε μου, κάθεται καμιά μόνη της? Ναι, αυτή θα είναι. Μου τη φωνάζετε, σας παρακαλώ. Είμαι ο Άλκης. Ναι, Άλκη. Θα έρθεις? Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, το σκέφτηκα σοβαρά. Λοιπόν, περιμένω. Λοιπόν, πιστεύω ότι αγαπώ την άλλη. Με σένα ίσως να με επηρέασε το μυστήριο, ακόμα το ότι με βοήθησες και δεν ξέρω πώς να στο ξεπληρώσω. Εντάξει. Πολύ καλά, Άλκη. Κατάλαβα. Ειλικρινά λυπάμαι, αλλά ήταν για μένα μια δοκιμασία. Άλκη, μην κλείσεις, περίμενε. Τώρα μόλις μπήκε μια κοπέλα. Μαζί με ένα γοητευτικό κύριο. Μου φαίνεται ότι μοιάζει με τη φωτογραφία που είδα στο σπίτι σου. Έλα τώρα, το λες από ζήλια. Η Μαριάννα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι σπίτι της και με περιμένει. Ελπίζω να μην με περνάς για κουτί. Γιατί δεν κάνεις ένα τηλέφωνο σπίτι της να σε κουρευτείς? Θα παραγγείλω φαγητό για δύο άτομα. Αλλά σε παρακαλώ να αργήσει να μου το φέρεις. Ναι. Γεια σου, Άλκη, παιδί μου. Η Μαριάννα. Μα δεν είναι μαζί σου? Μου είπε πως θα πηγαίνατε στο τρεχαντήρι. Θα κρυώσει το φαγητό σου, αλλά θα σε δουλέψω λίγο ακόμα. Μια και σκέφτηκες να με απατήσεις, κυρία Άλκη. Βγάζωσε ο μάγκας. Σε εμάς τα ξέφευγε, ρε. Τι ραλίστες είμαστε, ρε. Πάει για μάσες ο τύπος, ε. Έλα, βρε, Άλκη, πού είσαι? Ο άλλος πού είναι, γιατί κρύφτηκε? Ποιος άλλος? Βλέπεις να υπάρχει κανένας άλλος εδώ? Ναι, ο γοητευτικός κύριος που ήταν μαζί σου. Α, τι μου λες τώρα, εγώ μόνη μου ήρθα. Αν δεν με πιστεύεις, ρώτα και το σερβιτόρο. Μας και πώς βρεθήκαμε εδώ, κυρία Μαριάννα? Θα κρυώσει το φαγητό σου. Μπορείς να καθίσεις, παρακαλώ, για να τα πούμε. Ναι, εγώ κοντεύω να τρελαθώ και εσύ μου λες για φαγητό. Ωραία, αν δεν καθίσεις, πώς θα σου εξηγήσω? Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε. Ακούω. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εντάξει. Μου τηλεφώνησε μια άγνωστη και μου λέει πήγαινε στο τρεχαντήρι και παρήγγειλε φαγητό για δύο άτομα. Θα έρθει ο ερευνητικός σου να σε βρει εκεί. Και γιατί δεν μου τηλεφώνησε στο γραφείο? Γιατί μου είπε ότι θα είσαι στα δικαστήρια, γι' αυτό. Μάλιστα. Ώστε αυτή τα κάνει όλα, ε. Βλέπεις, είναι ο καλός σου άγγελος. Και αν ήξερες τι έκανε αυτός ο καλός μου άγγελος. Τι έκανε? Μου έδωσε τα στοιχεία
Πούμε αυτά, όταν τα καταθέσω αύριο, ο πατέρας σου ξανακερδίσει την επιχείρηση. Σοβαρολογείς? Λες να την κοπάνεις από την πίσω πόρτα. Να πάει, ρε, αφού το αυτοκίνητο είναι εδώ. Πάντως, μόλις βγει, θα τον καθαρίσουμε και θα του πάρουμε και τα έγγραφα. Δεν είναι καιρός τώρα να μπλέκουμε με γκαρσόνια πελάτες. Βράστα δηλαδή, κατάλαβες. Για κόψε ρε κίνηση με τρόπο να δούμε τι φτιάχνει μέσα. Λες. Ξέρω εγώ, για κόψε. Γεια μας. Γεια μας. Μην γυρίζεις πίσω. Και κάνε τον αδιάφορο. Τι είναι? Κάποιος είναι στην πόρτα. Και μας κοιτάει με παράξενο τρόπο. Θα θέλω να μου πάρουν τα στοιχεία. Έτσι που έτρεξα, ούτε κατάλαβα πως με παρακολουθούν. Καλά, δεν έγινε τίποτα. Ηρέμησε. Κάνε πως δεν συμβαίνει τίποτα. Άλλωστε, ποιος ξέρει. Μπορεί να σε βοηθήσει ξανά ο καλός σου άγγελος. Αυτόν ξέχασέ το. Πάει πια. Εντάξει. Δεν φαντάζομαι να σε είδε. Είναι στις γλύκες του. Με γκόμενα είναι? Με ένα κουκλί. Α, γι' αυτό γκάζωσε έτσι ο μάγκας, ε. Λοιπόν, μόλις βγει, εγώ το βαράω και εσύ βουτάς στο χαρτοφύλακα. Έγινε? Έγινε. Κρύψου τώρα. Θα προσέχει την γκόμενα και θα γίνει πολύ εύκολα η δουλειά. Πολύ εύκολα η δουλειά. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Τώρα με τον πατέρα σου. Σταμάτα. Θα το εγώ στη δική μου την τσάντα. Αχ, Θεέ μου. Πω. Θεέ μου, πονάω. Σε πονάει? Πονάω πολύ. Τώρα τι θα κάνω, πώς θα οδηγήσω αυτό το πράγμα? Α, σε περίμενε λίγο να ηρεμήσουμε και θα το οδηγήσω εγώ. Άλκη, μόνο καταλάβουν αυτή την πλόφα τους κάνουμε, δεν πρόκειται να περιμένουν. Κάτσε να δω τι μπορώ να κάνω. Μαριάννα είναι τρέλα, θα χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Μωρή, δεν πειράζει, θα προστατεύει ο Άγιος Χριστόφορος. Κρατήσου εσύ. Ω Θεέ μου, θα κόψει κανένα πεζό. Όπου, Μαριάννα, έχω ένα πονοκέφαλο. Μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ μέσα έχω ένα φάρμακο που θα σε κάνει πολύ καλά. Περίμενε. Κλείς τα μάτια σου. Κλείς τα μάτια σου. Περίμενε, έτσι. Μην τα ανοίξεις ακόμα. Ακόμα. Έλα τώρα. Πώς θες ήσουν, ε. Απίστευτο. Λοιπόν. Προβληματίζεις ακόμα ποια θα διαλέξεις? Αγάπη μου, και τις δύο. Και τις δύο που είμαι μία, θες να πεις?